αλλαγή θέματος. Έχω προαναγγείλει και είναι χαρά και τιμή για την εκπομπή ότι είναι κοντά μου ο κύριος Χρήστος Σπίρτζης, πρώην υπουργός, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Σπίρτζη. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιώτοπουλε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα θέματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς δεν αφορούν μόνο τους αριστερούς και κεντροαριστερούς, αφορούν το σύνολο των θεσμών της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κενό. Δεν υπάρχει συγκροτημένη αξιωματική αντιπολίτευση και υπάρχει μια κατάσταση ημιδιάλυσης. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι πρόεδρος της συγκροτούμενης από 11 βουλευτές κοινοβουλευτικής ομάδος, αυτών που έφυγαν, κάποιοι τους λένε διασπαστές, κάποιοι τους λένε αποχωρήσαντες, κάποιοι τους λένε αποστάτες, αυτούς που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος αναλαμβάνει ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης. Και ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρουμε και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ιδρύουν. Εγώ απλώς σημειώνω ότι αν δεν υπήρχαν οι δύο βουλευτές, οι μειονοτικοί βουλευτές, ο κύριος Οσγκύρ και ο κύριος Ζεϊμπέκ, δεν θα μπορούσαν να σχηματίσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή θα ήταν κάτω από 11 βουλευτές, θα ήταν 9. Λοιπόν, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, είπαμε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος ο κύριος Χαρίτσης, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος και ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Εσείς τι θα κάνετε, για πείτε μου εσείς προσωπικά, διότι έχετε μια πορεία, έχετε μια ιστορία, κάνατε έργο, σας πιστώνω το γενναίο νόμο για την προστασία των μικρομεσαίων επαγγελματιών στον χώρο των ταξί. Με αυτό το νόμο βάλατε κανόνες σε μια αγορά που έτεινε να γίνει ζούγκλα και βάλατε κανόνες. Αυτό είναι προς τιμήν σας και αυτό δεν είναι ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε κεντρό. Είναι ρεαλισμός για την προστασία των μικρομεσαίων επαγγελματιών, των ανθρώπων του μεροκάματου. Έτσι, καθαρές κουβέντες. Για πείτε μου τώρα για το χώρο τι βλέπετε, πώς βλέπετε τα πράγματα, τι θα γίνει τελικά. Εσείς θα μείνετε καταρχήν, τι θα κάνετε. Ναι βέβαια θα μείνω, προφανώς. Νομίζω κύριε Παναγιωτόπουλε ότι και οι άνθρωποι που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ κάναν πολύ μεγάλο λάθος. Και το λέω αυτό γιατί για να αποχωρήσεις από ένα κόμμα σημαίνει ότι σε μια πολιτική διαδικασία να μην μπορέσεις να συνθέσει ο χώρος, να υπάρχουν αγεφύρωτες διαφωνίες. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία, είχαμε να κάνουμε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου, δημοκρατική. Οι άνθρωποι που αποχώρησαν συνέβαλαν στο να μην γίνει πρώτα πολιτική διαδικασία, να μην πάμε σε ένα συνέδριο, αλλά να πάμε άρον-άρον σε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου που δεν είχε πολιτικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε την άποψή μου. Είχε άλλα χαρακτηριστικά και στη συνέχεια προφανώς διαφώνησαν, δεν ήταν της επιλογής τους η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Εγώ, όπως θυμάστε, πιθανά δεν συμμετείχα στη διαδικασία. Είπατε, κρατήσατε αποστάσεις. Ναι, δεν συμμετείχα γιατί θεώρησα. Και παραιτηθήκατε και από την πολιτική γραμματεία. Βεβαίως, απολύτικη. Πρώτο, δεύτερο και σημαντικότερο, μια διαδικασία η οποία πήρε στην εξέλιξη των διαδικασιών χαρακτηριστικά οπαδικής διαφωνίας. Με βαθιά διαίρεση και στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στην κορυφή. Αυτά έγιναν χθες. Το αύριο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη. Πώς το βλέπετε? Πώς το βλέπω? Θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά. Θα εξαρτηθεί από το συνέδριο, από τις αποφάσεις που θα ληφθούν, από το βηματισμό που θα βρούμε ή δεν θα βρούμε, από τη σύνθεση των απόψεων ή τη ρήξη. Σε κάθε περίπτωση, αυτά κύριε Παναγιωτόπουλο, όπως είπα και πριν, έπρεπε να έχουν προηγηθεί, τουλάχιστον θα γίνουν στο άμεσο μέλλον. Ελπίζω τουλάχιστον να γίνουν στο άμεσο μέλλον. Το νέο σχήμα του οποίου την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι θα έχει ο κύριος Χαρίτσης, το βλέπετε πολιτικά βιώσιμο? Γιατί βλέπω ότι όλα τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τους έχουν δώσει πρώτο τραπέζι πίστα. Εντάξει. Δηλαδή μέσα του συστήματος που καθίβριζαν το ΣΥΡΙΖΑ, που καταράκωναν προσωπικά σε καθημερινή βάση τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός,
Τώρα σε αυτούς που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, τους έχουν κύριε πρώτη θέση, πρώτο τραπέζι. Αυτό το είδαμε αμέσως μετά την δρομολόγηση των διαδικασιών εκλογής Προέδρου. Δημοσιογράφοι και μέσα που είχαν μια αιμονή, για να μην πω τίποτα χειρότερο, με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που στήριζαν τον Αλέξη Τσίπρα, ξαφνικά άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες και τα παράθυρα στη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Και ευθύ το ερώτημα. Το γεγονός ότι παραμένει ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρόεδρο τον Κασελάκη. Σημαίνει ότι εξακολουθεί και τον στηρίζει. Καλά το καταλαβαίνω. Μια χαρά το καταλαβαίνω. Νομίζω και εγώ έτσι θεωρώ, γιατί δεν κρύβεται ο Αλέξης Τσίπρας γενικά όταν θέλει να πει κάτι ή να κάνει μια ενέργεια. Αφενός, αφετέρου υπάρχουν και άλλα ζητήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και νομίζω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η δημιουργία ενός κόμματος μέσα στο Κοινοβούλιο. Όποιες πολιτικές και διαφωνίες και να υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, το είπατε και εσείς πριν, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει όχι αξιωματική αντιπολίτευση, γενικότερα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει δηλαδή ισορροπία στο πολιτικό σύστημα, δεν υπάρχει ένας δεύτερος αξιόπιστος πόλος που να διεκδικεί την κυβέρνηση, άρα να έχουν μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, και αυτό είναι πρόβλημα που αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Και πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αφήσουν όλοι τους εγωισμούς ή τις σκοπιμότητες, είτε τις προσωπικές, είτε τις μικροκομματικές, είτε τις ομαδικές, είτε τις πολιτικές, είτε τις οπαδικές. Αλλού είναι, αν θέλετε, τα επίδικα της εποχής που σχετίζονται, ακούσαμε πριν τον Δήμητρη τον Βερβεσό, με την πολιτική της κυβέρνησης, σχετίζονται με τα εθνικά θέματα, σχετίζονται με τη στάση της χώρας μας στις μεγάλες διεθνείς εξελίξεις που υπάρχουν, τις γεωπολιτικές, σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματα που έχουν, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε έναν άλλο βηματισμό, οι δυνάμεις που ανήκουν από την κεντροδεξιά, αλλά έχουν να κάνουν με την πατριωτική δεξιά, με αυτό που ονομάζαμε παραδοσιακά λαϊκή δεξιά, μέχρι και την αριστερά, με τις παραδοσιακές δυνάμεις αριστεράς, δηλαδή και τη ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Λέτε δηλαδή ότι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη, με εσάς μέσα, πρέπει να απευθυνθεί από τη λαϊκή δεξιά, τη δημοκρατική λαϊκή δεξιά, την καραμαλική δεξιά, δεν θα το πούμε έτσι ευθέως, τους κεντρώους, τους παραδοσιακούς, μέχρι και την πατριωτική αριστερά, και να τους συμπεριλάβει όλους. Αυτό λέτε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, λέω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν τον ευρύ χώρο, αλλά και πρέπει να κάνει εκείνες κινήσεις για συνεργασία, είτε με κόμματα, είτε με φορείς, είτε με ανθρώπους που απογοητευμένοι έχουν ιδιωτεύσει, είτε με ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν πού πηγαίνει η χώρα και πού πηγαίνει και το πολιτικό σύστημα της χώρας με την κυριαρχία των δυνάμεων που στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να αφήσουν πίσω διάφορες διαφωνίες, έτσι και να συνεργαστούν. Σαφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική συνομιλία και είπατε και πολύ σοβαρά πράγματα που θα παίξουν. Να είστε στους ιστότοπους και αλλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Χρήστος Πίρτζης λέει τα πράγματα με το όνομά τους, έχει πολιτικό λόγο. Κυρίες και κύριοι, συντονιστείτε αύριο, μην ξεχαστείτε, 8.30 με 9.30 εδώ στην εκπομπή. Για την ώρα πάνω Χαρίτος Δελτίου Ειδήσεων, λίγο μετά τις 11, κόντρα 24, Αναστασία Γιάμαλη. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι αύριο. Καλό βράδυ.